Να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση και να χαιρετήσω τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος που ήρθε στην πόλη μας για να ακούσει τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο των υγειονομικών. Όσο αφορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, είναι ένα απαρχίδα του συστήματος υγείας, τεχνικού συστήματος υγείας Θεσσαλίας της Στερεάς Ελλάδας. Όμως με μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουν επιδεινωθεί ειδικά το τελευταίο καιρό, πέρα από τα χρόνια που είχαμε των μνημονίων που εκεί δεν υπήρχαν προσλήψεις, έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα τώρα της αποχωρήσης των υγειονομικών, των οποίων έχουν τεθεί με το 48-20 σε αναστολή εργασίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που έρχεται να μεγαλώσει το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από την υποχρηματοδότηση και από την υποστελέχωση. Βέβαια, όλα ξεκινάνε από την υποχρηματοδότηση. Όταν ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με 650 κλίνες και με 1460 άτομα θέσει και του οργανογράμματος, οι οποίες από αυτές λείπουν οι 350 είναι οι κενές, και αν προσθέσουμε σε αυτές τις 60 θέσεις οι οποίες είναι σε αναστολή αυτόν τον καιρό, τώρα, αυτή τη στιγμή, και άλλες 100 και πλέον θέσεις οι οποίες είναι μακροχρόνιες άδειες αναρωτικές μεγάλες ή άδειες οι οποίες είναι, επειδή έχουν και σχετικά νέο κόσμο που είναι σε εγκυμονούσες, ξεπερνούν τις 100. Φανταστείτε δηλαδή ένα νοσοκομείο και με τις ελάχιστες προσλήψεις που γίνανε με συμβάσεις, που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ένα ποσοστό, δηλαδή δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χωρίς τους συναδέλφους που έχουν έρθει τώρα. Το κρατάμε όρθιο. Υπάρχουν τεράστια κενά, πολλές, ας πούμε, και θα πω παραδείγματα ενδεικτικά, όλες οι υπηρεσίες, αλλά ενδεικτικά έχουν τεράστια προβλήματα στους τεχνολόγους. Δηλαδή, ενώ μπορεί να έχουμε, θα σας το πει και ο συνάδελφος εδώ Πανεπιστημιακό, ενώ μπορεί να έχουμε γιατρούς, ακτινολόγους να μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα, δεν έχουμε τεχνολόγους, δεν έχουμε μεταφορείς. Βέβαια, αυτά τα προβλήματα είναι τεράστια σε όλες τις θέσεις. Παραλαμβάνω. Αυτά είναι ενδεικτικά, τα οποία είναι τραγικές οι λήψεις. Βασικά, τώρα να συμπυκνώσω σε αυτά. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για να πάρω και άλλο λόγο. Έχω και ένα υπόμνημα να τα αναφέρω όλα λεπτομερώς. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε τεράστια έλλειψη και κρατάμε το νοσοκομείο. Οι άδειες υπάρχουν όλες στο 21. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια. Το προσωπικό καταραίει.